Η αλίευση καρχαρίας στην Ελλάδα έχει κάποια συγκεκριμένα είδη που μας επιτρέπει ο νόμος να ψαρέψουμε? Ναι, υπάρχουν συγκεκριμένα είδη. Γι' αυτό αργότερα, για να το βάλεις και στο link σου, θα σου δώσω το link του Biodiversity. Εκεί έχουν κάνει μια απίστευτη δουλειά οι άνθρωποι. Έχουν βάλει και τους νόμους ακριβώς. Έχουν βάλει ακριβώς ποιο είδη είναι αλιεύσιμο και ποιο όχι. Ποιο είναι κινδυνεύω, δηλαδή ποιο ναι, μεν μπορεί να είναι αλιεύσιμο, αλλά μπορεί και να κινδυνεύει. Οπότε καλό είναι να το αφήνουμε στην ησυχία του. Οπότε, παιδιά, στο link που θα ακολουθήσει αργότερα στο βίντεο θα μπορέσετε να το βρείτε αυτό το πράγμα. Και εσείς που είστε ψαράδες, είναι πολύ καλό για εσάς να ξέρετε, για να μην μπλέξετε και με λιμενικό, να μην μπλέξετε με τέτοια πράγματα. Αυτό ακριβώς. Έχουν περιπτώσεις που έχει πέσει βαρύ πρόστιμο. Ναι. Αλλά υπάρχουν καταλήξεις που μπορείς να τους αλλιεύσεις. Δηλαδή υπάρχουν σκυλοψαράκια, όπως είναι ξέρω, κάποια είδη του. Πώς τα λένε αυτά, τα. Έλα, τα μικρά τα σκυλοψαράκια που αλλιεύονται, εντάξει. Αλλά δεν μπορείς να. Και το γαλάζιο νομίζω ακόμα μπορείς να τον αλλιεύσεις. Νομίζω κάτσε λίγο το έχω ανοιχτό εδώ πέρα. Για παράδειγμα, το λευκό καρχάρι δεν τον αλλιεύσεις με τίποτα, αλλά μπορείς να αλλιεύσεις το κεντρόνι που λέμε. Μετά με το, λευκό έχεις και πρόβλημα πώς θα το ξεγιστρώσεις. Πώς θα βάλεις τις χέρι μέσα και να βγάλεις τα κίστρια. Καλά, μην το λες. Κοίταξε, αν τον αλλιεύσεις και πεθάνει, μετά το βάλεις στο χέρι σου. Το θέμα είναι ότι αν σε βρούνε τι γίνεται. Και καμιά φορά φίλοι ψαράδες ρωτάνε και στο κανάλι μας. Δηλαδή, ρε φίλε, εγώ τον έπιασα κατά λάθος. Τον τράβηξα, ξέρω εγώ, έβαλα παραγάδι, σήκωσα, ξέρω εγώ, πάνω τα ψαράκια μου και έπιασα και ένα καχαρί, ο οποίος είναι προστατευόμενος. Τι να κάνω, να με τον κρατήσω? Όχι, να μην τον κρατήσεις. Τι εννοώ να μην τον κρατήσεις? Στα συγκεκριμένα ψάρια, όταν λέμε ότι απαγορεύεται η αλία τους, εννοούμε ότι δεν είναι ότι απαγορεύεται απλά να το αλλιεύσεις. Απαγορεύεται να το εκφορτώσεις, απαγορεύεται να το φορτώσεις στο σκάφος, απαγορεύεται να το κουβαλήσεις και να το πουλήσεις. Τι σημαίνει? Το φόρτωσες, ενημερώνεις το λιμενικό, παιδιά και στα καρχαρία, πιστεύω ότι είναι προστατευόμενο είδος, και ας έρθει το λιμενικό να βγάλει την άκρη μετά. Μην μπλέκετε με αυτά τα πράγματα εσείς. Ακόμα και πεθαμένος να είναι, έτσι. Ακόμα και πεθαμένος. Αν δεν γνωρίζει τι ψάρι είναι, αν δεν γνωρίζει τι καρχαρία είναι και αν είναι προστατευόμενος ή όχι, μην μπλέκετε με αυτά τα πράγματα. Ο άλλος στο σκοπό του κέρδους, εγώ θα το καταλάβω, παιδιά, ξέρω ότι η αλία, ειδικά για τους επαγγελματίες αλίες, είναι δύσκολες εποχές. Τα καταλαβαίνουμε. Δεν είμαστε τρέλοι. Κανένας δεν είναι τρελός. Όλοι ξέρουμε στην Ελλάδα, ας πούμε. Αλλά μην νομίζεις ότι θα βγάλεις κέρδος. Δηλαδή θα βγάλεις ένα ψάρι 60-70 κιλά και θα κερδίσεις. Δεν θα κερδίσεις. Δηλαδή το πρόστιμο που θα πληρώσεις και αυτά που θα πάθεις, αν σου πάρουν την άδειά σου, είναι πολύ μεγαλύτερο σε σχέση με το κέρδος σου. Οπότε σίγουρα. Για μένα είναι σαν να ρισκάρεις. Πάρ' τα λεφτά σου και πήγαινε παίξεις στο καζίνο. Τουλάχιστον μπορεί να κερδίσεις. Κάτι άλλο, τι να σου πω, ρε φίλε. Αλλά να. Μην μπλέκετε με ψάρια που είναι πώς λένε, προστατευόμενα. Θα πάθετε ζημιά αν σας πιάσει το λιμενικό. Ναι.